από την αμαρτωλών σωτηρία, μέρος δεύτερον, πρώτο κεφάλαιο, α. Περί του χρέους όπερ οφείλουμε το ευεργέτη Θεός, σοφότατα και με πολλή γνώση, εμέρισεν ο προφητάρης την ακρότητα της δικαιοσύνης όλης στις δύο μέρη λέγον, έδωνα από κακού και πίσω να αγαθώ. Επειδή λοιπόν εγγράψαμε πολλά για το ένα μέρος, πρέπει να σημειώσουμε ολίγα και για το δεύτερο. Εις τούτο το μέρος της δικαιοσύνης χρειάζεται να δώσουμε καθενός το ίδιο του του τέστη του ποιητού και σωτήρου σημών του πλησίων και του εαυτού μας, ότι η τελείωση σε τούτο το έργο γινώσκεται να έχει ο άνθρωπος ευταξία και διάκριση προς τα τρία αυτά πρόσωπα. Και όταν γίνει τούτο δεν λείπεται από κανέναν αρετήν, αλλά είναι εις όλα δίκαιος. Και για να καταλάβεις καλύτερα την υπόθεση, σου γράφω με τρεις συγκρίσεις και ομοιώσεις με τις οποίες να γνωρίσεις πως έχεις να πράξεις για να έβρεις τη σωτήρια σου. Και με τα τρία αυτά φυλάγεις τη δικαιοσύνη τελείως λοιπόν, να έχεις προς τον Θεό την καρδία νιού, προς τον πλησίον καρδία μητρός, προς του λόγου σου καρδία κριτού. Αυτά είναι τα τρία μέρη στα οποία περιέρχεται η δικαιοσύνη όλη και η σωτηρία μας, περί των οποίων θα είπαμε και πρώτον περί Θεού, όπου είναι αναγκαιότερο και υψηλότερο μέρος της δικαιοσύνης. Σε αυτό χρειαζόμαστε τα τρεις θεολογικά αρετάς, πίστη, ελπίδα και αγάπη. Με τα χρέη όπου διαλαμβάνουν αυτές οι αρετές, ικανοποιεί και πληρώνει την προς τον Θεό αγάπη ο άνθρωπος έχουν προς αυτόν την ευπηθή γνώμη και καρδία, όπου έχει ένας καλός Υιός και ενάρτος προς τον Πατέρα αυτού, ότι μία από τα αρχαιοτέρας ενέργειες του Παναγίου Πνεύματος είναι να μας δώσει τη άφθην καρδία προς αυτόν τον Θεό στο χάσου. Τι είναι μελός και ερεύνηση που τα πίν καρδία έχει ο γνωστικός Υιός προς τον Πατέρα αυτού, πόση αγάπη του έχει, πόσον φόβον και ευλάβεια, που τα πίν υπακούν του κάνει, πόση πίστη και έκτητε και ποταπών ζήλο εις την Πατρώνα τιμή, πώς του δουλεύει χωρίς πληρωμή και με πόσο θάρρος τρέχει προς αυτόν, εις τα χρειάς του, στα ανάγκες του, με πόση ταπείνωση υπομένει, τα σέβεσαι και πέδευση όπου του κάνουν και τα υπόλοιπα. Έχει λοιπόν και εσύ τη άφθην καρδία προς το Θεό, εάν θέλεις να συμπληρώσεις αυτό το μέρος της δικαιοσύνης, αν είναι λοιπόν. Εις τούτο χρειάζεσαι οκτώ αρετά. Πρώτον, την αγάπη. Δεύτερον, το φόβο και την ευλάβεια. Τρία, το θάρρος. Τέσσερα, το ζήλο της τιμής του Θεού. Πέντε, την καθαρότητα της γνώμης και τα έργα της αυτού θεραπείας. Έκτον, την προσευχή να τρέξεις προς αυτήν εις όλα στα ανάγκα σου. Έβδομον, την ευχαριστία των ευεργεσιών αυτού και το ύστερον την υπακοή και να ομογνωμείς με την Αγία αυτού και σωτήριον θέλεις. Κατά την τάξη ταύτη λοιπόν, το πρώτο και αρχαιότερο όπου χρεωστούμε να κάνουμε είναι να αγαπούμε αυτόν τον Κύριο όπου μας επρόσταξε με όλη μας την καρδιά, με όλη μας την ψυχή και διάνοια και τας δυνάμεις απάθος, εις τρόπον όπου έτσι και αν είναι εις τον άνθρωπο τον ίδιο να αγαπά, να σέβεται τούτον δεσπότη, ο νους και η διάνοια να τον μελετά, η θέληση να τον αγαπά, η όρεξη και πάση επιθυμία να κλείνουν εις όσα του δίδουν τιμή και οι δυνάμεις πάντων των μελών και αισθήσεων να εργάζουν όλων εκείνων όπου προστάζει αυτή η αγάπη προς την οποία μας προσκαλούν και έλκουν όλα τα δικαιώματα και αιτία της αγάπης όπου βρίσκονται εις πάντα τα χτίσματα και όλα τα αυτά συνίστανται εις μόνο το Θεό, εις άκρα βαθμό τελείωτος. Το δεύτερο που χρειαστούμε είναι για να αρέσουμε στο Θεό είναι ο φόβος, όχι δουλικός, όσες γίνεται δια τον πόνο και διδυνανή της τιμωρίας, αλλά φόβος φιλικός και αγαπητικός, για να μην λυπήσουμε τι ούτων πατέρας πραγματικών Κύριων, ότι ούτων φόβων έχουν τα καλά παιδιά και κρατεύονται από άπρεπα πράγματα για να μην λυπήσουν τον πατέρα τους. Τι ούτων φόβο έχει ομοίωση ενάρετος και ευγενής γηνή, η οποία επιμελείται και φυλάγεται με παταπολή προσοχή σε όλες τις πράξεις και υπηρεσίες αυτές για να μην γίνει ουδεμία αταξία και ζημία στον οίκον αυτής και σκανδαλίσει τον άνδρα της. Ούτως ο Άγιος Φόβος, ώστε είναι εξαίρετος δωρεάς του Αγίου Πνεύματος, αυξάνει στην ψυχή μας και θρέφεται να, όταν συλλογιζόμαστε αυτά τα τέσσερα πράγματα, δηλαδή το ύψος της Θείας Μεγαλειότητος, το βάθος των κρυμάτων αυτού, την δικαιοσύνη εκείνου και το πλήθος των αμαρτημάτων των δικών μας. Αυτά πρέπει να μελετούμε στην καρδιά μας συνεχώς. Όταν ο λογισμός αυτός διαφυλάται εις την ψυχή μας αυτήν την Αγία Αγάπη και διώκει δια αυτής πάσαν αμαρτίαν και μάλιστα όταν είμαστε εις την Ιερά Λειτουργία, κάνουν να στέκομαι με πολύ προσοχή και ευλάβεια για να μην συντυχαίνομαι ούτε να στρέφουμε τους οφθαλμούς εδώ και εκεί, καθώς μερικοί απέδευτοι κάνουν άλλα να προσέχουμε με φόβο και
πάλι και πάλι πολλήν και ευλάβιαν προς τη βασιλική εκείνη μεγαλύτερα του Θεού των απάντων, ως της θύεται υπό του ιερέως με θαυμαστών τρόπων και ακατάλληλων. Αλλά περί τούτου όταν έρθαμε εις την ιεράν κοινωνία θέλουμε να γράψει περισσότερα. Η τρίτη αρετή είναι το θάρρος, δηλαδή καθώς ένας ιός εις όλα στα θλίψη και χρειάς όπου του έλθουν, εάν έχει πλούσιον τον πατέρα και μέγα αρχηγών, άρχονταν είναι βέβαιος ότι δεν του θέλει να δουλέψει η βοήθεια της πατρόας και δαιμονίας, έτσι και κάθε ένας άνθρωπος πρέπει να έχει εις τούτο το μέρος τη άφθην καρδία προς τον Θεό, ξέροντας ότι έχει διαπατέρα εκείνον που ορίζει όλον τον κόσμο και κυβερνά το βασίλειο του ουρανού και της γης και το διακρατεί με την παντοδύναμον αυτού σοφίαν και κυριότητεν, και έτσι δεν θλίβεται εις όσα ενάντια του έλθουν, αλλά στρέφει προς αυτόν με θάρρος, ελπίζοντας την εσφλαχνίαν αυτού να τον ευγάλει από τα λυπηρά για όφελός του και για να τον οδηγήσει εις τα χριστότερα. Ότι αν ο Υιός έχει τόσον θάρρος προς τον πατέρα του και μετά από αυτό κοιμάται αμέριμνος, πόσο μάλλον πρέπει να ελπίζεις εσύ σε εκείνον που είναι πατήρ πάντων των πλουσίων, εάν δεν πεις ότι η ολίγη σου δούλευση και αρετή, όπου έδειξες προς το δεσπότη αυτό και το πλοίο των αμαρτιών σου, σε κάνει να αδειλιάς και η ιατρία αυτού είναι να μη στοχάζεσαι τότε τα σαμαρτία σου, αλλά την άπειρον εσπλαχνίαν τούτου του επουρανίου πατρός, ως της έταξε τη βοήθειά του εκείνων όπου επικαλούν το Πανάγιον αυτού όνομα με ταπείνωση και καταφύνουν υπό τη σκέπη αυτού, επειδή και είδε με την άσο που είχαν έχανα μεταξύ τους και υποδέχτησαν τους εχθρούς τους στον καιρό του κινδύνου στον οίκο αυτών και φύλαξαν αυτούς και τους βοήθησαν σαν να ήταν φίλοι τους πιστότατοι. Και αν οι άνθρωποι έχουν τόσο ανεξιακή και αγαθότητα, πώς νομίζεις να έχει ο υπουράνιος πατήρ όπου σου έκανε το σάρτη της ευεργεσίας? Έχει λοιπόν εις εκείνον το θάρρος και την ελπίδα σου και αυτό σου στέλνει βοήθεια. Η τέταρτη αρετή είναι ο ζήλος της τιμής του Θεού, του τέστη να είναι ο πόθος σου όλος και έννοια να δοξάζεται το όνομα του Θεού, να αυξάνει προς αυτόν ευχαριστία και να γίνεται το θέλημά του ως εν ουρανών και επί της γης. Και ο σφοδρότερός σου πόνος και η τρανύτερη θλίψη να είναι όταν ειδείς πως τούτο δεν γίνεται. Τι αύθυν καρδίαν και ζήλων είχαν οι Άγιοι Άπαντες, περί των οποίων λέγεται ταύτα. Ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγε με και οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων με επέπεσαν, επέμε και πάλι ο ζήλος της δόξης σου Κύριε. Δυνάμωσέ με και γέρασε τα σάρκα μου. Διατί ήταν το σάφτη θλίψης όπου λάμβαναν δια την αιτία ταύτην οι αγαπώντας τον Κύριο, όπου έβγαιναν ο πόνος της ψυχής εις το πρόσωπο και έδε σημείων εις όλων των έξω άνθρωπων. Η πέμπτη είναι η ευθύτης της γνώμης και καθαρότης, λοιπόν εις τας πράξεις όλας και τας εργασίας μας να μην ζητούμε κανένα όφελος αιώνιο, ούτε πρόσκαιρο, ούτε να προτιμούμε του λόγου μας και υπακοή του δεσπότη μας. Τούτο πρέπει να ερευνούμε και να προτιμούμε εις τας εργασίας ημών, άντοτε έχονται ζήλων εις τον αυτόν ανυπέρβλητον, φοβούμενοι μήπως να κοιτάξουν οι οφθαλμοί μας εις άλλο τίποτε σπάρεξ των Θεών και το σωτήρα μας. Είναι πολύ πλούσιοι από καλά έργα ήτινες θαρώ όταν εξεταχθούσιν εις το Θεόν κριτήριον, να ευρεθώσουν χωρίς αυτής της γνώμης την ευθύτητα, η οποία είναι ο οφθαλμός όπου λέγει το Ευαγγέλιο, εάν είναι καθαρός, κάνει όλο το σώμα φωτίνων και αν είναι πονηρός, το κάνει σκοτεινών και άχρηστο. Ευρίσκονται μερικοί σοφίκιον και αξίωμα εκκλησιαστικοί είτε και κοσμικοί, οι οποίοι βλέποντες ότι οι ενάρετοι αξιώνονται μεγάλων τιμών, πολιτεύονται θεάριστα, πλύνονται στους τασχύρας τους με πάσα ακαθαρσία για να μην μολύνουν την τιμή τους, αλλά τούτο κάνουν για να τους ευλαβείται ο κόσμος και να τους αγαπούν οι αρχηγοί τους, να τους δίνουν αξιώματα μεγαλύτερα, τόσο όπου αυτή η πράξη και εργασία δεν κινούνται από αγάπη ή ζήλο προς το Θεό, ούτε έχουν την υπαχοή προς δόξα ανθού για το τέλος, αλλά μόνο την οικία δόξα και όφελος. Όσες λοιπόν τα τι αυτά μετέρχεται και φαίνεται εις τους ορώντας ενάρετος, όμως εις οφθαλμούς του Θεού είναι όλος καπνός και σκιά δικαιοσύνη σε πράξη του, ότι από τα σιτικάς αρετάς χωρίς του πνεύματος της αγάπης και φόβου Θεού είχαν και πολλοί Έλληνες, πολλοί μερικοί των Ελλήνων, όπως ο Πλάτων, ο Ισοκράτης και άλλοι. Αλλά όμως ουδέν ωφελήθησαν, ότι δεν ήταν ευπρόσδεκτος στο Θεό η σοφία, ούτε η ευγένεια ή το ύψος της γνώσεως που είχαν, ούτε οι ηθικές αρετές, ούτε η θλίψη του σώματος, εάν θυσιάσεις και τα ίδια τα τέκνα, ή μόνον τούτο το πνεύμα της αγάπης πεμπόμενον άνωθεν, και έτσι γεννάται από αυτήν την ρίζαν και εκπορεύεται. Το γάρ καλόν ουκ έστι καλόν, εάν μη καλός γέννηται, ότι τα μικρά και ποταπά έργα με υψηλήν και αγαθήν γνώμη είναι υψηλά και άξια, και πάλι τα μεγάλα έργα και υψηλά με ευτελήν γνώμη είναι ανάξια, γιατί δεν επιβλέπει τόσο ο Κύριος στο σώμα του έργου όσο και εις τη γνώμη της ψυχής. Ή της κοινάται εις την πηγή της αγάπης και της ευθύτητος η έκτη αρετή
είναι η προσευχή δια της οποίας προστρέχουμε τον καιρό της ανάγκης προς τον Πατέρα μας, καθώς κάνουν τα μικρά βρέφη, όπου δια κάθε λίγο φόβο τρέχουν στη μητέρα τους, και ούτω με την προσευχή ενθυμούμαστε πάντοτε του Πατρός μας και πλησιάζουμε σε Αυτόν. Είπα και παρεμπρούσει στο περί προσευχής κεφάλαιο, να ειδείς με πόση ευλάβεια πρέπει να γίνεται αυτή η αγγελομήμετος εργασία. 7. Η αρετή έστιν, η επίγνωση και η ευχαριστία των πατρικών ευεργεσιών, το οποίο είναι ένα από τα μεγάλα χρέη προς τον Θεό, καθώς και τα περί αγνωμοσύνης κεφάλαιο γέγραφται. Η 8η και τελευταία αρετή είναι η υπακοή, εις την οποία τελείται η δικαιοσύνη πάσα, την οποία δεν αφήσαμε ύστερον ως μικροτέρα τον άλλον, αλλά σαν σφραγίδα τέλος πασών των αρετών, και πρέπει να έχεις ολότελα νεκρωμένο το θέλημά σου, να μην ευρίσκεται εις εσένα καθόλου ενάντιωση του Θείου θελήματος. Εις την υπακοήν ταύτην είναι τρεις βαθμίδες. Πρώτον, να υπακούσεις όλες τις εντολές τους φωτισμούς του Κυρίου και να προτιμάς να πάθεις όλα του κόσμου τα κολαστήρια, παρά να τελέσεις αμαρτία θανάσιμο και να παραβείς τον Θείο πρόσταγμα. Ο δεύτερος βαθμός είναι να ομογνωμήσεις το θέλημα του Κυρίου και να ευχαριστάσεις όλα και θλιβερά όπου έλθουν, φρονών ότι χωρίς του Θείου αυτού βουλήματος δεν έρχεται τίποτε σκαλών ή κακών, και έτσι να το δοξάσεις την τιμή που ετοίμα και ατιμία εις την υγεία σου και ασθένεια στη ζωή και θάνατο, κλείνοντας πάντα την κεφάλι, ευχαριστώντας τόσο εις τα στρίψη ως περαπολαύσεις, όπου σου στέλνει, μην κοιτάζοντας την πέδευση της αρκός αλλά της ταργή και το φίλτρο που σου έχει επειδή με τόση αγάπη κολακεύει τον Υιόν ο Πατήρ, με τόση πάλι τον παιδεύει όταν του πρέπει, ή στην υπομονή ταύτο θρύψεων μπαίνουν. Τρεις βαθμούς οι διδάσκαλοι. Α. Να τους υπομένεις καρτερίκως. Β. Να τους επιθυμάς δι' αγάπη Θεού, και γάμα να χαίρεσαι εις αυτάς. Ο αλφα βαθμός εγνωρίστη εις την υπομονή του Ιώβ σοφότατα. Ο βήτα εις την επιθυμία που είχαν μερικοί μάρτυρες και διψούσαν να λάβουν και έτερα κολαστήρια. Ο δε τρίτος εις την χαρά και αγαλίωση όπου είχαν οι Απόστολοι, όπου εξιώθηκαν να πάθουν δια το όνομα του Κυρίου, και μάλιστα ο ουράνιος Παύλος το σκεύος της εκλογής, τόσο δεξάζοντο εις τα σπλήρη θλίψη του, εχαίρετο εις τα σατιμίας και διωγμούς τους οποίους εφραίνετο, καθώς στις διαφόρους τόπους των επιστολών όπου φαίνεται. Ούτως είναι ο υψηλότερος βαθμός της αγάπης και τελειότητας, των οποίων ολίγοι φτάνουν, και δια τούτο δεν είμαστε όλοι χρεώστε να έχουμε αυτόν τον τρίτο βαθμό, ούτε το δεύτερο, αλλά μόνο τον πρώτο, δηλαδή να υπομένουμε τα στρίψη με γνώμη ευχάριστο, και όσοι δεν έχει τούτο τον πρώτο δεν σώνεται. Ο τρίτος βαθμός της υπακοής και έσχατος είναι να υπακούεις τον Προεστώτον ή την εσύ συν επίτροπη και δούλου του Θεού εις όλων εκείνων όπου προστάζουν, ενθυμούμενος τα δεσποτικά λόγια, όπου όνει μόνο μου ακούει κάθε τόνιμά σε με αθετή. Εις τη άφην την υπακοή ομοίως ευρίσκονται τρεις βαθμοί. Ο πρώτος να υπακούεις με την έξωθεν εργασία μόνο, χωρίς να στρέξει η θέληση και ο λογισμός. Ο δεύτερος βαθμός είναι να υπακούσεις με το έργο και με τη θέληση, και ο τρίτον με τη θέληση και τον λογισμό, και ούτως είναι ο εκλεκτότερος βαθμός της υπακοής, όσοι έχει πολύ ταπείνωση και διάκριση. Εάν λοιπόν έχεις αυτά στα σωπτό αρετά, εκπλήρωσες αυτό το πρώτο και ακρότατο το μέρος της δικαιοσύνης και απόδοση το χρέος του ευεργέτη και σωτήρης. Αλλά προτού να δώσουμε τέλος, γράφουμε μερικές ερμηνείες, αναγκαίες και ωφέλιμες, για να γνωρίσεις ποιες αρετές είναι τιμιότεροι των άλλων και να μην κάνεις λάθος. Ήξερε λοιπόν ότι πάσε αρετέ, εις δύο λέξεις μοιράζονται. Και άλλε μεν είναι έσωθεν του ατρού πνευματικές και αόρατες, άλλες δε έσωθεν ορατές όπου φαίνονται. Εις την πρώτη τάξη βάλουμε τις θεολογικές αρετές και όσες άλλες εγγράψαμε να έχουν, και εξ όσως προς την αγάπη ή της εστί πασών των αρετών η βασίλισσα, και έτερος ομοίες αυτών του τέστην ταπείνωση, σοφροσύνη, υπομονή, διάκριση, ευλάβεια, πτωχία πνεύματος, καταφρόνηση του κόσμου, απάρνηση του ιδίου θελήματος, αγάπη σταυρού και άλλα διάφτας, τας οποίες κράζουμε πνευματικά αρετάς, τις ονομάζουμε και έσωθεν, διότι ευρίσκονται στην ψυχή κυριότερα. Άλλες αρετές είναι όπου γίνονται φανερότερα, δηλαδή η νηστεία, η αγρυπνία, η ανάγνωση, η προσευχή, η ψαλμωδία και άλλες όμοιες, οι οποίες καλά και να γίνονται και αυτή από την ψυχή, όμως η επράξη αυτών και εργασία είναι φανερότερα των έσων των αρετών, όπου δεν μπορεί τη να τα συνδεί, του τέστην την ελπίδα, πίστη, αγάπη και τα εξής. Πάσε αρετέ αυτέ, η συνειδία ψυχοφελής και αναγκαίες σωτηρία, η μία πρώτη περισσότερο, ότι καθώς είπε ο Κύριος Σαμαρίτη, πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας σε πνεύμα και αληθεία δι' προσκυνή. Το αυτό λέει και ο Απόστολος προς Τιμόθεο, φύλαγε την ευσέβεια, ότι πρώτου σώματος πράξη, ότι
ο λίγα είναι ωφέλιμος, αμία η ευσέβεια χρήζει δια όλα επειδή και αυτοί στάσσονται τα αγαθά της παρούσης ζωής και της άλλης. Δια την ευσέβεια αυξάνεται το σέβας του Θεού και το έλεος προς το πλησίον για τη σωματική εργασία, η εγκράτεια και πάσα σκληραγωγία. Όμως όταν επαινούμε τα σέσωτε πνεύματος αρετάς δεν καταφρονούμε τα σέξω πάλι ολότερα ότι διαμέσου των μικρών αυτών αποκτάς και φυλάγεις τας μεγαλύτερα. Η γάρη, η θεία και αναχώρηση σε λυτρώνει από τρεις αμαρτίες, δηλαδή της εωράσεως, της ακοής και της συντυχίας. Και με την σιωπή βοηθάσε πολύ και φυλάγεις ευλάβεια και λυτρώνεσαι διαφόρων αμαρτημάτων όπου γεννούνται εκ της πολυλογίας. Η νηστεία πάλι να δυνατίζει το σώμα, υψώνει το πνεύμα και ετοιμάζει την προς ανάγνωση μελέτη και προσευχή και αφήνουμε τα σαργολογίες, φλιαρίες και λιδωρήματα όπου διηγούμεθεν όταν χορτάσουμε και διδόμαστε στην ψαλμωδία και προσευχή και πάσαν άλλη ακολουθία, οι οποίοι πράξεις μας παρακινούν προς ευσέβεια και φωτίζουν το νου και φαινόμαστε προς τα πνευματικά και θεία θερμότερη. Ως της ουν ποθεί να αξιωθεί της χάρτος αυτής κάμνη ανάγκη να περιπατεί με επιμέλεια πολύ και φύλαξη των αισθήσεων και είναι συγκεραστός και μέτριος στην ζωοτροφία, στα λόγια και τα κινήματα να αγαπά τη σιωπή και την ισχύα, να ξετρέχει με τα βλαβεία στην ακολουθία της Εκκλησίας και όλα εκείνα όπου συνεργούν εις αυτήν ταύτην την αναγκαία υπόθεση. Από τούτο λοιπόν μπορείς να καταλάβεις τη διαφορά των άνεθων αρετών, ότι έσωθεν εις το τέλος που ποθείς εδώ εξωτερική το μέσο για να αποκτήσεις έσωθεν. Η πρώτη είναι η σωτηρία και η δεύτερη θεραπεία. Η μεν ως πνεύμα, η δε ως σώμα, το οποίο εάν είναι και μικρότερο του πνεύματος, όμως αρχαίο μέρος του σύνθετου υπάρχει και το χρειάζεται η ψυχή για τις εργασίες αυτών. Με την άνωθεν ερμηνεία, αδελφέ, λυτρώνεσαι από δύο έσκατα και μεγάλα εγκλήματα όπου επολιτεύτησαν στον κόσμο, δηλαδή το ένα παλαιών των Φαρισαίων και το άλλο νεότερων των Λουτέρων. Ότι οι μεν Φαρισαίοι ως αρχικοί και περήφανοι δεν ψηφούσαν ποσό στη δικαιοσύνη ή της εις τας πνευματικάς περιέρχεται και ούτως έμεναν εις την σκιά της αρετής μόνο φαινόμενοι αγαθοί εις τα έξωθεν, όντες βελιχτοί εις τα έσωθεν. Οι Λούτεροι δε πάλι να ακούθησαν ταύτην την πλάνη των Φαρισαίων για να φύγουν από τον ένα έσχατον έπεσαν στο άλλον τρανίτερον το τέστη στην καταφρόνηση όλους διόλου τα σέξωθεν αρετά σαμί, η αληθής διδασκαλία φεύγει και τα δύο αυτά άκρα και ζητά την εν μέσω αλήθεια και αποδίδουσα την πρίβουσα τιμή στα σέσω αρετά σε βλαβείται ικανός και τα σέξωθεν επειδή και οι δύο τάξεις αυτές είναι αναγκαίες εις τούτο και χρειαζόμενοι. Γίνος και λοιπόν ότι είναι δύο τρόποι δικαιοσύνης, μία αληθής και ετέρα ψεύτικη αληθής είναι αυτή ή της περιλαμβάνει τα έξω πράγματα όπου είναι στην τελείωση αυτής αναγκαία και χρειαζόμενα. Ψεύτικη δε αυτή όπου έχει μερικά από τα έξω χωρίς τα έσωθεν ή της είναι χωρίς αγάπη Θεού, χωρίς φόβο και ταπεινώσεως, χωρίς ευλαβίας και των άλλων αρετών καθώς ήταν εκείνη των Φαρισαίων, τους οποίους ο Κύριος ήλεγχε ονειδίζον αυτούς ως υποκριτάς ότι αποδεκατούσαν το άνηθον και ιδίωσμον και τα ακριβά και μεγάλα πράγματα που ορίζουν όμως δεν εψηφούσαν δηλαδή την κρίση, το έλεος και την αλήθεια. Και πάλι να αλαχώθουν τους λέγει πως ήσαν επιμελείς να πλύνουν τα ποτήρια και τα σχήραστον. Οι δε καρδοί αυτών ήταν γεμάτε πονηρίες και αρπαγής και ότι ήσαν τάφοι και κονιασμένοι έξωθεν και έσωθεν γεμάτη κόκαλα. Αυτή είναι η δικαιοσύνη όπου ελέγχει πολλά εις την Θεία Γραφή ο Κύριος λέγον. Ούτως ο λαός με τιμά μόνο με τα χείλια μη η καρδία τους απέχει μακριά από λόγου. Εις μάτιν με σέβονται φυλάγονται στα διδασκαλίες των ανθρώπων και όχι των νόμων όπου τους έδωσε. Και πάλι, εις το πρώτο κεφάλαιο του Ισαΐου λέγει «Τι μη πλήθος των θυσιών ημών, πλήρη σύμβουλο καυτοκμάτων, θυμίαμα δελίγματά μη εστί». Τας νεομηνίας ημών μισή ψυχή μου και τα εξής. Λοιπόν, τι το πλήθος των θυσιών σας, εχόρτασα τα ολοκαθούματα των ζώων και μη μου προσφέρετε πλέον θυσίες άκερες. Τα θυμιάματά σας ηχαίνουν. Τα συνάξιστα σε εορτάστα σας αρχιμηνία σας, μισά η ψυχή μου και έτερα όμοια ευρίσκει στην παλαιά γραφή με τα οποία φαίνεται τάχα πως αποψηφίζει και αποστρέφει το Θεός όσα προστάξει να τελούνται απαρασάλευτα μάλιστα όπου αυτά είναι πράξη της ευσεβίας και εγγίζει στην Θεία τιμή της εκείνου μεγαλειότητος την προσκύνηση και λατρεία
αυτού του γίνεται δι' αυτόν. Άξον άνθρωπο, δεν κατακρίνει ο Θεός τα σπράξη αυτά με τη φύση του, αλλά του ανθρώπου όπου κάνουν μόνο να φτάσει και τη δικαιοσύνη δεν ψηφούν ούτε το φόβο του, καθώς παρεμπρός το ξεκαθαρίζει, λέω. Πληθείτε και καθαριστείτε, ευγάτε την πονηρία των ψυχών σας ενώπιον των οφθαλμών, μην εργάζεστε πονηρά, αλλά μάθετε να αγαθοποιείτε και τότε θέλω συγχωρήστε τις αμαρτίες σας. Και πάλι, σε άλλων τόπων λέει, όσοι μου θυσιάσει ένα βόδι ή μία έτερα ζώων, το έχω ως προς να φώνευε έναν άνθρωπο και ή να μου έφερνε αίμα τον Κύριο και όχι προσφέρει θυμία μου σαν ένα ευλόγα ένα είδωλο. Ω Θεέ μου, γιατί ουδελείται σε τόσο ούτων αυτά τα έργα όπου πρόσταξε να τελούν ο ευθύς δίδει την αιτία ετούτου λέγω. Αυτά προτίμησαν ως τα σωδούς τους και μου να μου ευαρεστήσουν με τα αυτά, αμή τα σπονιρές αυτών δεν αφήκασε και στα δελήματά τους εχαίρονται. Και αν δεν πιστεύεις, ιδέτε σαφέστατα εις την προσευχή του μεγαλάφου και άφρονος Φαρισαίου, ο οποίος έλεγε έτσι, ευχαριστώ σε Κύριε ότι δεν είμαι ως προς τους άλλους ανθρώπους ήθινες, εις είναι άρπαγες άδικοι, ούτε ως ούτως ο τελώνης. Νηστεύω δύο φορές την εβδομάδα, δίδω ελεημοσύνη και όσα έχω τα δεκατίζω. Βλέπεις εδώ τα τρία κακά που είπαμε, την έπαση, ούκ είμαι ως περ η λυπή των ανθρώπων, την καταφρόνηση των άλλων, ούτε ως αυτός ο τελώνης και την ψευδή ασφάλεια όπου νομίζω το δίκαιος και ευχαρίστα δι' αυτό τον Κύριο. Ούτως είναι ένας κίνδυνος τόσο μεγάλος και επισήμιος όπου είναι καλύτερα αμφίβολα να είναι κάποιος αμαρτωλός και κακός άνθρωπος να ομολογά την κακία του παρά της να είναι ενάρτητος περήφανος ότι ο αμαρτωλός και ανάξιος όταν γνωρίζει την ασθένεια αυτού και αναξιότητα ετούτου είναι η αρχή της αυτού σωτηρίας και διορθώσεως. Αμοίωσης δεν γνωρίζει το κακό του ούτε νομίζει πως είναι άρρωστος για να λάβει τη θεραπεία του δια τούτο λέγει ο Κύριος προς Φαρισαίους ότι η πόρνα και η τελώνα υπάρχουν πρωτύτερα από εκείνου στη βασιλεία αυτού την ουράνια. Ιδού αποδείξαμε ως όδε ότι οι φανεροί κίνδυνοι γνωρίζονται από όλους γιατί είναι όπως τα νησιά της θαλάσσης όπου ξεχωρίζουν και φαίνονται. Αμή οι απόκρυφοι όπου λογαριάζονται ως αν τους τις ξέρες που σκεπάζει η θάλασσα είναι αναγκαιότερο και ωφελημότερο να σημειωθούν και να τους κοιτάζει κάθε ένας να βλέπετε, να τους βλέπει. Αλλά μην νομίζει κάποιος ότι καταφρονήσαμε τα σάνωθεν πράξεις ή να τις έσω εγκομιάσουμε. Διατί δεν φτάνουν πάλι οι έσω να σωθούμε χωρίς των εξωτερικών καθώς είπαν στους Φαρισαίους ο Κύριος. Για τα αυτά έδιπη είσαι κακίνα μη αφήνε. Δηλαδή και αυτά έπρεπε να κάνετε του τέσσερι τα σεξο πράξη και εκείνα να μην αφήνετε είτε τα έσωθε. Η ακρότης λοιπόν της υποθέσεως είναι να θεμελιώσουμε ένα φόβο βαθύτατο του Θεού να μας κάνει να τρέμουν εις το όνομα μόνο της αμαρτίας. Και ώστε σε αυτόν εμφυτεύσει και ριζώσει στην ψυχή αυτού ας ξέρει πως είναι μακάριος και ας οικοδομήσει ό,τι θέλει επάνω εις αυτό το θεμέλιο. Ή άμοι ως της πίπτη ευκόλωση αμαρτίας. Ας κράζεται τυφλός και ανόητος, εάν είναι εις το φαινόμενο δίκαιο.